Ο προπονητής ποδοσφαίρου με το έργο του έχει μεγάλη συμμετοχή στην ομαλή ανάπτυξη σωματική και ψυχική των αθλητών του. Γι' αυτό το λόγο, πέραν της κατάρτισής του στο εξειδικευμένο αντικείμενο της προπόνησης, θα ασχοληθεί και θα διδάξει στους αθλητές του συγχρόνως ασκεί πάνω τους και αγωγή. Αγωγή που είναι καθοριστική για την αθλητική και όχι μόνο ζωή τους. Αλλά υπάρχουν και οι αθλητικές ιστορίες της Creed TV που σας βάζουν σήμερα στα άδυτα μιας σχολής προπονητών ποδοσφαίρου. Εδώ αυτή τη φορά συμμετέχουμε στην τρίτη φάση UEFA Alpha που γίνεται εδώ στην ΕΠΣ Ηρακλείου. Έχουν γίνει αρκετές σχολές και UEFA C και UEFA B και UEFA A, όπως είναι αυτή εδώ πέρα η σχολή. Κατά καιρούς σε διάφορες πόλεις και εδώ, είτε εδώ στο Ηράκλειο, είτε στα Χανιά, στο Ρέθυμνο. Άρα λοιπόν αυτή η ιστορία με την εκπαίδευση γίνεται σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και πραγματικά η ΕΠΟ εδώ και χρόνια προσπαθεί να εκπαιδεύσει τους προπονητές με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο και ποιοτικότερο τρόπο, ξεκινώντας και πάντα βασιζόμενη στην κατεύθυνση που δίνει η UEFA. Δηλαδή εδώ και πολλά χρόνια, μπορώ να πω εδώ στην Ελλάδα από το 2002-2003, όπου εντάχθηκε και η εκπαίδευση των προπονητών στην Ελλάδα μέσω της Ομοσπονδίας, η οποία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της UEFA, ακολουθεί το πρόγραμμα που έχει υλοποιήσει και εφαρμόζει η UEFA για όλη την Ευρώπη, για όλες τις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες. Άρα και η ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ως μέλος της UEFA, άρα εφαρμόζει και αυτή αυτό το πρόγραμμα. Αυτό εδώ ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια πιο πριν, δηλαδή από το 1993, για να πούμε. Εγώ ήμουνα στη Γερμανία τότε, στην κολονία της Γερμανίας, όπου εκεί έκανα 2 μεταπτυχιακά και ένα διδακτορικό και ασχολήθηκα με την εκπαίδευση των προπονητών στην Ευρώπη και άρα γνωρίζω και από την αρχή πώς έγινε αυτή η διαδικασία και πραγματικά αυτό στηρίχθηκε στην Ευρωπαϊκή Χάρτα, όπου παράδειγμα έλεγε ότι τα σύνορα ανοίγουν, άρα πρέπει οι εργαζόμενοι από χώρα σε χώρα να έχουν μια ελεύθερη διακίνηση των πολιτών. Είναι το επίπεδο UEFA Alpha, δηλαδή αυτοί οι προπονητές, οι 37 προπονητές που είναι, είναι για το επίπεδο να προπονούν μέχρι και γάμα εθνική κατηγορία. Θα ήθελα να πω ότι τα τελευταία χρόνια το επίπεδο της εκπαίδευσης έχει ανεβεί πάρα πολύ. Έχει ανεβεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και τα λέω η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν λέω μόνο για το UEFA Alpha, ενώ από το UEFA C, το οποίο είναι για αναπτυξιακές ηλικίες, έχει ανεβεί πάρα πολύ. Κατόπιν το UEFA Β, το UEFA Alpha και το UEFA Pro, το Professional, το οποίο είναι για Super League 1, Super League 2. Όλα αυτά τα επίπεδα έχουν ανεβεί πάρα πολύ. Η μεθοδολογία η οποία ήδη δίνουμε στους υποψήφιους προπονητές όλων των διπλωμάτων, θεωρώ και πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες της Ευρώπης. Θεωρώ και πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο
πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφοι προπονητές, έτσι ώστε να κάνουν το έργο τους πιο εύκολο όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι. Πρώτη φορά ήρθα το 78 με την Under 19 του Παναθηναϊκού. Σκληρό ποδόσφαιρο τότε, ξερό το γήπεδο και έκτοτε, ναι, και άλλες φορές επισκέψεις ποδοσφαιρικές, όμως λόγω αυτού δεν δόθηκε ευκαιρία να το γνωρίσω περισσότερο. Τώρα από το 18 που επισκέπτομαι την Κρήτη πλέον ως μέλος του εκπαιδευτικού τμήματος της ΕΠΟΣ, της Σχολής Προπονητικής, γνώρισα καλύτερα τις διάφορες πόλεις όπου βρεθήκαμε με σχολές και έχω να πω ότι εδώ είναι παράδεισος, αλλά και ποδοσφαιρικά μια γη έφορη με μεγάλα ταλέντα ποδοσφαιρικά. Είναι ευτυχία το ότι εδώ και χρόνια πλέον υπάρχουν οι σχολές προπονητικής. Μέχρι τότε υπήρχαν προπονητές, ας πούμε, οι οποίοι προσπαθούσαν να δώσουν ό,τι είχαν σαν εμπειρίες, με τις γνώσεις ανάλογα ποια χώρα είχαν επισκεφθεί. Τότε το ποδόσφαιρο δεν ήταν global, παγκοσμιοποιημένο όπως τώρα. Υπήρχαν οι ποδοσφαιρικές σχολές, άρα και ο κάθε προπονητής τότε, κυρίως οι Έλληνες, αλλά και οι ξένοι, είχαν τη δική τους κουλτούρα ανάλογα που είχαν, με ποιους είχαν μαθητεύσει ως ποδοσφαιριστές και ως προπονητές αργότερα τι είχαν λάβει ως γνώση ανάλογα με τη σχολή που είχαν πάει να υπηρετήσουν. Αυτό λοιπόν δημιουργούσε μια πολύ διάστατη έτσι μορφή στο ποδόσφαιρο. Δεν υπήρχε ένα ενιαίο, να πούμε, βιβλίο για τον Έλληνα προπονητή. Αυτό τώρα έχει δημιουργηθεί και πλέον όλοι οι προπονητές και όλοι οι νεαροί ποδοσφαιριστές ακούν το αλφαβητάρι του ποδοσφαίρου και αυτό θα δημιουργήσει στην πορεία ακόμη καλύτερους προπονητές. Διότι οι νεαροί τώρα ποδοσφαιριστές αργότερα που θα υπηρετήσουν από τη θέση του προπονητή θα έχουν ήδη λάβει τη γνώση αυτή, την προπονητική, την ποδοσφαιρική αλλά με την κατευθυνσμένη προπονητική μεταδοτικότητα και πληροφόρηση και θα ξεκινήσουν από ένα επίπεδο παραπάνω να εκτελέσουν και αυτή την προπονητική τους διαδικασία. Η κατηγορία πρέπει να έχει το UEFA Pro. Αυτό είναι ως κανόνας. Η κάθε ομοσπονδία, ακολουθώντας το convention της UEFA, ακολουθεί ακριβώς αυτές τις κατευθύνσεις. Και άρα λοιπόν, σίγουρα και εδώ στην Ελλάδα, ανάλογα με το δίπλωμα, μπορείς να προπονήσεις και σε ανάλογη κατηγορία. Δηλαδή, το UEFA Pro θα είναι για τη Super League 1 και Super League 2, το ΕΦΑΑΛΦΑ ως πρώτος προπονητής. Ως πρώτος προπονητής μετά στην ΓΑΜΑ Εθνική, ως ο ΕΦΑΑΛΦΑ και ως ο ΕΦΑΒΙΤΑ, ο ΕΦΑΒΙ στην ερασιτεχνική κατηγορία, ΑΛΦΑ ερασιτεχνική κατηγορία και παρακάτω βέβαια, αλλά πρέπει οπωσδήποτε ο ΕΦΑΒΙΤΑ να έχεις για την ΑΛΦΑ κατηγορία. Και το ΟΕΦΑΣΥ είναι για τις ακαδημίες. Σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας των σχολών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αυτό είναι. Σίγουρα σε κάποιες απομονωμένες μικρές ενώσεις που πιθανότητα να μην έχουν ακόμα και δίπλωμα ο ΕΦΑΒΙΤΕ κάποιοι προπονητές κτλ. Πιθανότητα να τους δίνεται δυνατότητα να μπορούν να προπονούν και K17, K18, ίσως και ανδρική ομάδα σε χαμηλότερη κατηγορία, όχι στην άλφα κατηγορία, στην τεχνική. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί ότι ο προπονητής ο οποίος σύμφωνα με την εκπαίδευση που παίρνει να μπορεί να προπονεί αντίστοιχα και ανάλογη κατηγορία. Όπως παράδειγμα, αυτοί που εκπαιδεύονται τώρα εδώ στο ΕΦΑΑΛΦΑ σημαίνει ότι μπορεί να είναι προπονητές ΓΑΜΑ Εθνικής
εκεί βοηθεί συνεργάτες, προπονητές στη Super League 2 και ακόμα και στη Super League 1. Αυτό είναι γιατί η εκπαίδευση που παίρνουν οι προπονητές αυτοί εδώ είναι για αυτές τις κατηγορίες. Δηλαδή έχουν κάνει τα προηγούμενα που υποτίθεται για να έρθει κάποιος στο ΕΦΑ, σημαίνει ότι έχει δουλέψει με το ΕΦΑ σε κάποιες κατηγορίες. Υπάρχει ένα μίνιμουμ ωρών, πάλι με βάση τη σύμβαση της UEFA, με την καθοδήγηση της UEFA, έχουμε ένα πρόγραμμα. Και υπάρχουν κάποιες μίνιμουμ ώρες, όπου παράδειγμα με βάση τις μίνιμουμ ώρες αυτές και παραπάνω, ανάλογα με τις απαιτήσεις, ανάλογα με την οργάνωση της κάθε χώρας κτλ., μπορεί να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα και ευέλικτο παραπάνω. Τώρα, ενώ πιο παλαιότερα μάλλον, οι σχολές είχαν μια διαφορετική οργανωτική δομή, δηλαδή μπορεί να γινόταν μια σχολή OFAB που λειτουργούσε ενιαία σε 17 μέρες. Μετά εξελικτικά άρχισε η δομή να γίνεται και είναι καλύτερα σε δύο μπλοκ των δύο εβδομάδων, παράδειγμα, και τώρα πάμε σε μια πιο εξελικτική μορφή και αυτό θα βελτιωθεί κι άλλο, όπου τώρα όταν παράδειγμα κάποιος κάνει μια σχολή OFAB ή OFAA είναι σε τρία μπλοκ. Παράδειγμα, η σχολή αυτή που είναι OFAA είναι σε τρία μπλοκ των 8 μέρων 24 μέρες, αλλά 24 μέρες είναι πραγματικές. Πραγματικές δηλαδή, τα παιδιά κάνουν θεωρία το κάθε μέρα την μισή μέρα, δηλαδή 4,5 ώρες, και 4,5 ώρες κάνουν πράξη. Και ανάλογα διαμορφώνεται ένα πρόγραμμα με βάση την ύλη την οποία έχουμε και η οποία έχει καθοριστεί μέσα από την εκπαιδευτική ομάδα, πάντα στηριζόμενη σε αυτή την κατεύθυνση που μας δίνει η UEFA. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τους προπονητές. Είναι κάτι που προσπαθούμε και εμείς σαν νέοι εκπαιδευτές που μπήκαμε, εγώ έχω ήδη 8 χρόνια και προσπαθώ μέσα από αυτή τη διαδικασία να δώσω κι εγώ ό,τι μπορώ από την πλευρά μου, έτσι ώστε να αναδείξουμε τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τον προπονητή του εξωτερικού. Ίσως εδώ φταίμε κι εμείς, και οι εκπαιδευτές και οι Έλληνες προπονητές. Πρέπει λοιπόν όλοι να βάλουμε λίγο πλάτη σε όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν θέλουμε να τονίσουμε την αξία του Έλληνα προπονητή σε όλες τις εκφάνσεις. Σας είπα, και από αναπτυξιακές ηλικίες, και από ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, και γάμα εθνική και επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν σας το κρύβω να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια εξαιρετική προσπάθεια από όλη την εκπαιδευτική ομάδα. Έχουμε βγάλει πολλούς προπονητές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή θα αναφερθώ και σε ορισμένα ονόματα, όπως είναι ο Γκαρσία, όπως είναι ο Μαλεζάς, όπως ο Μπράτσος, Τερζής, πολλά ονόματα, ο Κούστας που είναι στην ΑΕΚ, στην ομάδα της Β', όπου αυτά τα παιδιά πρωταγωνιστούν, ο Βαγγέλης Ομόρας, και όλα τα παιδιά αυτά που συμμετείχαν στην τελευταία UEFA Pro, που όλα τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες Super League 1 και προσπαθούν και αυτοί να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να κάνουν το ελληνικό ποδόσφαιρο πιο ελκυστικό και καλύτερο. Σίγουρα το τελευταίο χρόνο έγινε το καλύτερο πρωτάθλημα όλων των εποχών, όπου μέχρι τελευταία αγωνιστική παίζονταν το πρωτάθλημα. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, είναι για πρώτη φορά έγινε στην Ελλάδα τέτοιο πρωτάθλημα και θέλω να πιστεύω ο κόσμος γέμισε τα γήπεδα με φιλάθλους. Αυτό ήταν κάτι πολύ ωραίο. Εγώ θέλω να δω τον Έλληνα προπονητή να είναι σε μεγάλες ομάδες. Ήθιστε οι μεγάλες ομάδες να παίρνουν ξένο προπονητή. Φυσικά αυτοί οι προπονητές και ο κύριος Αλμέιδα και ο κύριος Λουτσέσκου είναι προπονητές ενεγνωσμένης αξίας και πραγματικά έχουν προσφέρει τα πάρα πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Όμως πρέπει ο Έλληνας προπονητής να αναβαθμιστεί κι άλλο, έτσι ώστε να δείξει κι αυτός ποιος είναι. Να φτάσει ακόμη όπως οι Έλληνες προπονητές του μπάσκετ έχουν φύγει στο εξωτερικό, έτσι και οι Έλληνες προπονητές να φύγουν στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μεταλαμπαδεύσουν και τις γνώσεις τους σε ξένους ποδοσφαιριστές. Εγώ στις 10 ομάδες που υπηρέτησα, Μακεδονικό, στον ΠΑΟΚ, Καλαμαριά, στη Δόξα Δράμας, στον Ιωνικό, στα Τρίκαλα και στην Καστοριά, είχα και ξένους προπονητές και Έλληνες προπονητές.
Είχα πολύ καλούς ξένους προπονητές, είχα και πολύ καλούς όμως Έλληνες προπονητές, οι οποίοι ήταν δάσκαλοι πραγματικοί, όπως ο Ύμνησος ο Καραμπατής, έτσι όπως ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος και πολύ καλός προπονητής. Αλλά είχα και ξένους, όπως ήταν ο Τάις Λίμπρεχτς, όπως ήταν και άλλοι προπονητές, δεν θέλω να τους αναφέρω τους περισσότερους, οι οποίοι πραγματικά μας δώσαν τα φώτα έτσι ώστε να εκπαιδευτούμε εμείς οι ποδοσφαιριστές καλύτερα και να γίνουμε ακόμη καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Όμως, σίγουρα αυτή η ξενομανία πάντα στην Ελλάδα υπήρχε. Φέρνοντας ένα ξένο όνομα, νομίζουμε ότι είναι ο καλύτερος προπονητής. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αυτό σας είπα είναι ο στόχος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Το τμήμα εκπαίδευσης να μπορέσουμε να δώσουμε στον Έλληνα προπονητή βάσει αυτής της διαδικασίας, βάσει της διδασκαλίας, βάσει της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης των σεμιναρίων και όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται να γίνει ακόμη καλύτερος. Είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει πολλά βήματα και πιστεύω ότι αυτοί οι νέοι προπονητές που βγαίνουν τώρα πραγματικά θα βάλουν το στίγμα τους έτσι ώστε να αναπτύξουν το ποδόσφαιρο και να γίνει ακόμη καλύτερο. Είμαστε ικανοποιημένοι γενικά. Οι προπονητές οι οποίοι έχουν αναδειχθεί τώρα είναι περίπου κοντά στην ίδια ηλικία με εμένα. Δηλαδή, ήμασταν ας πούμε συνυποψήφιοι συμφοιτητές στις σχολές προπονητικής. Εγώ διδάσκω από το 17-18 και μετά, οπότε θα μιλήσω για την επόμενη φουρνιά. Αυτή η γενιά προπονητών που λέτε, όπως ο Πετράκης, ο Γιάννης, ο οποίος είναι από εδώ, ο Κώστας, ο Γιάννης από τα Χανιά, από το Ηράκλειο, ναι, ο Ταουσιάνης, ο οποίος είναι τώρα δουλεύει στα Χανιά και ποιους άλλους αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ξεχνώ. Όλοι αυτοί είναι πράγματι μια φουρνιά προπονητών οι οποίοι θύτευσαν με μένα και οι οποίοι μπόρεσαν και εξελίχθηκαν μέσα από την εμπειρία τους. Έρχονται όμως και άλλοι προπονητές μετά, οι οποίοι ελπίζουμε ότι θα είναι ένα βήμα καλύτεροι, γιατί ήδη υπάρχει αυτή η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων και σε εμάς και σε αυτούς που θα τους πάει παραπάνω. Διότι, όπως είπα, και οι παίκτες πλέον που παίζουν είναι εκπαιδευμένοι καλύτερα, άρα και αυτοί θα βοηθήσουν καλύτερα στο να αποδώσουν τα όσα λέει ο προπονητής. Είναι κάτι το οποίο το θέλει και η UEFA, ότι πρέπει να υπάρχει αγωνιστική εμπειρία. Και οπωσδήποτε το υψηλό επίπεδο δίνει παραστάσεις, το αγωνιστικό υψηλό επίπεδο δίνει παραστάσεις και βοηθάει καλύτερα στην κατανόηση ή και στην αντίληψη και στη δημιουργία νέων τακτικών, ας το πούμε, νέων προσεγγίσεων στα τακτικά ζητήματα. Και βλέπουμε τώρα πόσο έχουν εξελιχθεί τα τακτικά, οι σχηματισμοί, ας πούμε, ή τα συστήματα, όπως λέμε, το 3-4-3, ο κάθε προπονητής, λοιπόν, νέος και έχει εμφανιστεί στην Ευρώπη, πώς προσεγγίζει, και αυτό φάνηκε και στους τελικούς τους τελευταίους, τον κάθε αγώνα με σχηματισμούς και τοποθετήσεις των παιχτών που κάποτε δεν θα διανοούμασταν ότι μπορεί να είναι έτσι. Όμως, αν πάμε στον προηγούμενο αιώνα και δούμε πώς ξεκίνησε το ποδόσφαιρο, θα θυμηθούμε ότι ήταν 1-1-9. Μετά, δηλαδή, πολλοί παίχτες στην επίθεση, μετά αυτό άρχισε να οπισθοχωρεί προς τα πίσω, οι παίχτες δηλαδή να έρθουν στη μορφή που έχουμε σήμερα των 3 και 4 γραμμών, έτσι που δημιουργούνται κάποιες φορές, ανάλογα με τη μεταβολή του σχηματισμού. Είναι λοιπόν ένα άθλημα το οποίο εξελίσσεται συνεχώς και ιδιαίτερα με την βοήθεια της τεχνολογίας που βοήθησε στην κατανόηση του πώς δουλεύει ο οργανισμός, ώστε να βοηθήσει και στην δημιουργία λοιπόν της φυσικής κατάστασης, ταχύτητες υψηλές, με φυσικά προσόντα όλα λοιπόν πολύ πολύ βελτιωμένα, αλλά και με τις αναλύσεις, με όλη την τεχνολογία των αγώνων, ώστε να εμφανιστούν όλα αυτά τα νέα δεδομένα και να αξιοποιηθούν από τους προπονητές. Και αξιοποιούνται πράγματι από τους προπονητές και βλέπουμε το πλέον μέσα στον ίδιο αγώνα μεταβολή των σχηματισμών, νέες τάσεις, αντεπιθέσεις, άμυνα πίσω, σε βάθος, στο κέντρο. Δεν υπάρχει πλέον αυτή η στατικότητα που υπήρχε και βλέπαμε
Α, και λέγαμε, α, η τάδε ομάδα πώς παίζει όλο το χρόνο, κυρίως έτσι. Άντε να παίζει και λίγο διαφορετικά αν έχανε. Τώρα βλέπουμε ο προπονητής να είναι πολύ ευέλικτος και να παρουσιάζει μέσα στο παιχνίδι διάφορες καταστάσεις ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες και να δημιουργήσει απρόβλεπτες καταστάσεις για την αντίπαλη ομάδα, για τον αντίπαλο προπονητή. Για να συμβεί όμως αυτό, σημαίνει ότι οι παίκτες πλέον είναι δέκτες και είναι πλέον καλά προπονημένοι νοητικά, τακτικά, ώστε μπορούν να αντιληφθούν όλες αυτές τις μεταβολές. Δεν είναι εύκολο μία πληροφορία να εκτελεστεί μέσα στο γήπεδο, γιατί είναι συνδυασμός κινήσεων δύο-τριών παιχτών, το αντίθετο και από τον αντίπαλο. Άρα λοιπόν χρειάζεται το νοητικό επίπεδο των παιχτών να έχει ανέβει κάτω από την καθοδήγηση των ποδοσφαιριστών, βεβαίως του βιωτικού επίπεδου, πλέον, από το 70 τόσο και μετά όλοι θα έπρεπε να έχουν τελειώσει το λύκειο. Έτσι, δεν είναι ότι υπήρχε πριν, αλλά τα παιδιά πλέον είναι μορφωμένα. Η τεχνολογία είναι στα χέρια τους, μιμητική μάθηση, παραστάσεις από ξένους αγώνες, από μεγάλους παίκτες, όλα αυτά βοηθούν λοιπόν στη βελτίωση. Η UEFA τα τελευταία χρόνια μέσα στα άρθρα που έχει βάλει πρέπει όλοι αυτοί οι προπονητές οι οποίοι δουλεύουν να έχουν δίπλωμα UEFA C για τις αναπτυξιακές ηλικίες κατ' επέκταση Β, Α και Προ. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, αναγκάζει τον προπονητή να έρθει να επιμορφωθεί. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολύ καλοί προπονητές εδώ. Γνωστοί άλλοι, ο κ. Σταουσάνης που είναι τώρα στα Χανιά, ο Νίκος Ονόμπλιας που έκανε μεγάλη καριέρα και πήρε και ντάμπλ στον Παναθηναϊκό, στον Ατρόμητο που δούλεψε, Εθνική Κύπρου, στον Όφη, στο Λεβαδιακό πρόσφατα. Υπάρχουν προπονητές, αξιόλογοι και αξιόλογοι άνθρωποι. Ο Γιάννης ο Πετράκης, ο οποίος δουλεύει αυτή τη στιγμή στον Πανετολικό, δεν δούλεψε όμως στην Κρήτη. Έτσι, ευχής έργο να δουλέψει κάποια στιγμή, λίγο δούλεψε, ευχής κάποια στιγμή και αυτή πιστεύω ότι θέλει να δουλέψει στον Όφη. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν άνθρωποι και ειδικά στην Κρήτη, η οποία, όπως είπατε πολύ σωστά, κάποια στιγμή είχε και τέσσερις ομάδες στην Αλφα Εθνική και πολλές ομάδες στη Β' και στη Γ', όπου ήταν μια ποδοσφαιρομάνα και θεωρώ ότι πιστεύω είναι ποδοσφαιρομάνα, βγάζει και ταλέντα, υπάρχουν μεγάλες ακαδημίες. Ξέρουμε ήδη, και εγώ τρίτη φορά που ήρθα στο Ηράκλειο, έχω ρωτήσει εδώ τους παράγοντες, με έχουν ενημερώσει για τις ακαδημίες που υπάρχουν στον Εργοτέλη, στον Ηρόδοτο, στον Όφη. Έχω ενημερωθεί και σε χωριουδάκια και σε Γ' Εθνική. Υπάρχουν ακαδημίες, υπάρχουν και τα ανάλογα ταλέντα. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, καλώς ή κακώς έχουν επισέλθει πολλοί ξένοι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, όταν βλέπουμε υπάρχει ελληνική ομάδα η οποία κατεβάζει δεκάδα με ξένους, μοιραία ο Έλληνας ποδοσφαιριστής απογοητεύεται. Σίγουρα στη Β' Εθνική δεν υπάρχουν τα αναμενόμενα και τα λεφτά τα οποία πρέπει να πάρει κάποιος για να ζήσει την οικογένειά του. Εκεί λοιπόν, μοιραία και εκεί έρχεται στη δεύτερη μοίρα το ποδόσφαιρο τη στιγμή πας για Super League 2, Γ' Εθνική και κατ' επέκταση ερασιτεχνικό. Αυτή δηλαδή που μπορεί κάποιος ποδοσφαιριστής να κάνει καριέρα είναι η Super League 1. Εκεί όμως, όπως σας είπα προηγουμένως, παίζουν λίγοι, πολύ λίγοι Έλληνες. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο. Αυτό πρέπει και ο Έλληνας ποδοσφαιριστής να ξέρει τη στιγμή που θα αναμετρηθεί με τον ξένο και θα πάει δίπλα-δίπλα, ότι πρέπει να δείξει ότι είναι καλύτερος από τον ξένο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν στο εξωτερικό χώρες όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Ισπανία, όπου υπάρχουν πληθώρα ποδοσφαιριστών. Όπως είναι η Γαλλία, η Ολλανδία που έχουν ακαδημίες οι οποίες είναι από τις καλύτερες στον κόσμο. Και μοιραία κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν μπορούν να παίξουν έρχονται στην Ελλάδα και είναι καλύτεροι των ομάδων. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν κάποιος Έλληνας μένει έξω για να παίξει ο ξένος. Αν μπορούμε λίγο αυτό να το μετριάσουμε για να βάλουμε και τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, να βάλουμε και τον Έλληνα προπονητή, νομίζω ότι θα είμαστε πολύ μα πολύ καλύτερα και θα έχει καλύτερη τύχη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Συν να μπορέσουμε να πείσουμε τον Έλληνα παράγοντα να εμπιστευτεί τον Έλληνα προπονητή, νομίζω σιγά σιγά το ελληνικό ποδόσφαιρο θα αρχίζει να παίρνει τα πάνω. Τα ταλέντα υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι ο βασιλιάς των σπορ του ποδόσφαιρο. Ευτυχώς προσελκύει πλέον και γυναίκες και κορίτσια, βλέπουμε. Αλλά κάπου σταματάει αυτό. Γιατί δεν απορροφούνται στις μεγάλες ομάδες. Δεν λέω μόνο τις ομάδες πρώτης εθνικής, αλλά και τη Super League 1 και τη Super League 2 το ίδιο. Μικρός ο αριθμός των παικτών που συμμετέχουν. Γιατί γίνεται αυτό. Προτιμούν
οι ομάδες να παίρνουν έτοιμους παίκτες. Ναι, είναι ένας λόγος. Αλλά πρέπει να γίνει κάτι πιο πριν, ώστε οι νεαροί ποδοσφαιριστές οι Έλληνες, γιατί υπάρχει πολύ ταλέντο, να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν αυτή την εμπειρία που χρειάζεται μέχρι τα 19 τους 20, ώστε πλέον να μπορούν να αντιμετωπίσουν ίσως προς ίσον έμπειρους παίκτες. Κάτι το οποίο συμβαίνει στο εξωτερικό, γι' αυτό και βλέπουμε να εμπιστεύονται παίκτες 18, 19, 20 χρονών οι ομάδες και όχι χωρίς λόγο, γιατί μπορούν να ανταποκριθούν. Έχουν ήδη αποκτήσει και την εμπειρία μέσα από τη διαδικασία την προπονητική. Φυσικά νέοι παίκτες, γυμνασμένοι, προπονημένοι καλά, αλλά και την τακτική εμπειρία να μπορούν λοιπόν να αντιμετωπίσουν ή να συναγωνίζονται για μία θέση στην ενδεκάδα μεγάλους ποδοσφαιριστές ενώ ηλικιακά. Η ευχή είναι λοιπόν τα ταλαντούχα παιδιά να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν οι προπονητές. Όσο ανεβαίνει η γνώση των προπονητών, τόσο θα μεταδίδεται προς τα κάτω. Οι καλοί παίκτες θα κάνουν το καλό ποδόσφαιρο. Είναι ένας κύκλος λοιπόν. Πρέπει να είμαστε εμείς, καλοί προπονητές, καλοί παίκτες και ούτω καθεξής να ανεβαίνει το ποδόσφαιρό μας. Πρέπει να πούμε ότι και με τις επιτυχίες που είχαμε τελευταία στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, αρχίζουν και έξω να μιλάνε για τον αθλητισμό στην Ελλάδα ότι κάτι κάνουμε. Δεν είναι τυχαίο, παράδειγμα. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό πραγματικά μας δίνει δύναμη για να προχωρήσουμε και να το βελτιώσουμε κι άλλο. Γιατί ενώ είμαστε σε μια εξελικτική πορεία, μπορούμε να πούμε όλα τα άτομα που δουλεύουν με την εκπαίδευση των προπονητών, από την διοίκηση, τη Συνανική Εκπαίδευση Διοίκηση Ομοσπονδίας, από τη διεύθυνση του τμήματος που δουλεύουν όλα τα παιδιά εκεί πάρα πολύ σκληρά, συν την εκπαιδευτική ομάδα, ή όπου τώρα κάτω από την καθοδήγηση του κ. Τσάνα. Ο τεχνικός διευθυντής της εκπαίδευσης είναι ο κ. Τσάνας. Λοιπόν, εγώ είμαι ο διευθυντής εκπαίδευσης και όλη η εκπαιδευτική ομάδα αυτή που ασχολούμαστε με το κομμάτι αυτό, κάτω από τις οδηγίες της διοίκησης κτλ., μας δίνουν πραγματικά τη δύναμη να προχωρήσουμε, γιατί όλοι κατευθύνονται σε αυτήν την κατεύθυνση να ανεβάσουμε το επίπεδο των προπονητών όλο και περισσότερο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό το βλέπουμε και ως αντίκτυπο και από τους προπονητές, δηλαδή που εκπαιδεύονται. Δηλαδή, τελειώντας την εκπαίδευση ένας προπονητής, πάρα πολλοί προπονητές ήρθαν τέτοιοι και λένε ότι νομίζαμε ότι ήμασταν καλοί προπονητές, αλλά τώρα πραγματικά πήραμε αρκετά στοιχεία από εδώ, τα οποία θα προσπαθήσουμε να τα περάσουμε στις ομάδες. Δηλαδή, υπάρχει επίδραση. Παίρνουμε ένα feedback, παίρνουμε μια ανατροφοδότηση, που είναι ευχαριστημένοι πάρα πολύ και αυτό είναι καλό για μας. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε εδώ. Έχουμε όραμα να γίνουν και άλλα πράγματα πάρα πολλά και σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ η διοίκηση της ΕΠΑ. Ο αθλητισμός είναι ισχυρότατο μέσο αγωγής για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του αθλητή, προσφέροντάς του και καλλιεργώντας του πληθώρα ψυχικών προτερημάτων, καθώς επίσης αναπτύσσει υψηλό επίπεδο υγείας με όλα τα ευεργετικά επακολουθά τους. Βέβαια, ένας από τους στόχους που έχει ο προπονητής είναι και η επιτυχία υψηλών επιδόσεων. Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς εργασίας, ενώ παράλληλα υπήρχαν και θα υπάρχουν πρότυπα, αλλά και ένα διαχρονικό ερώτημα. Η τέχνη του γκολ διδάσκεται ή πρέπει να την έχει ο ποδοσφαιριστής έμφυτη? Και στις τρεις φάσεις που πραγματοποιήθηκαν εδώ στο Ηράκλειο, με χαρά μας ήμασταν οι πρωτοσπότες. Προσπαθήσαμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούσαμε ώστε να βγει αυτή η σχολή. Πραγματικά τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, πήραμε τα εύσημα από τους εκπαιδευτές. Αυτό μας χαροποιεί. Μας είπαν ότι το γήπεδο είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση, σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και σε σχέση με τα γήπεδα που βλέπουν στις διάφορες σχολές που πάνε. Παράλληλα είχαμε και το άγχος μας εμείς εδώ για τα μαθήματα.
Όπως είπες, είχαμε και τα παιδιά τα δικά μας που ήρθαν και βοήθησαν σε όλη τη διαδικασία εδώ και πραγματικά δείξανε το πόσο καλό είναι το επίπεδο των παιδιών, των μικρών, είτε του ΠΟΑ, είτε του Κεραυνού, είτε και του Ερμή που πήραν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό μας χαροποιεί. Και βοήθησαν το σημαντικό τους εκπαιδευόμενους ώστε να βγάλουν τα θέματα τους και να τους βοηθήσουν να έχουν μια καλή παρουσίαση. Μπορώ να πω ότι είμαι από τους τυχερούς, γιατί εδώ στον ΠΟΑ είχα να κάνει με καλούς προπονητές. Είτε είναι από την Ακαδημία, είτε όταν ήμουν και παίχτης. Αν ξεκινήσω από την Ακαδημία, είχαμε τον Ράικο Γιάννη, top προπονητής, για την εποχή εκείνη ειδικά πολυτέλεια και ακόμα και τώρα, έτσι. Τώρα, αν πάμε σαν ποδοσφαιριστής, είχα προπονητές εδώ που αυτή τη στιγμή είναι από τους καλύτερους προπονητές στην Ελλάδα, όπως είναι ο Παύλος Δερμιτζάκης, ο Γιάννης ο Ταουσιάνης, τον κύριο Μανώλη Πατεντζή. Οπότε από εδώ πέρασαν πάρα πολλοί σπουδαίοι προπονητές και σε όλο αυτό βοήθησαν και εμένα προσωπικά στο να έχω μια εικόνα μέσα στο κομμάτι του τακτικού. Οι αλλαγές σίγουρα ήταν σημαντικές. Μιλούσαμε για ένα επίπεδο του στην Ακαδημία με τον Ράικο Γιάννη, το οποίο ήταν καθαρά τεχνικό κομμάτι, πάρα πολύ τεχνική, ειδικά για την εποχή εκείνη τότε. Πολύ τεχνική σε σχέση με άλλες ομάδες, γιατί ήταν η σχολή τέτοια του Γιάννη που είχε. Μετά είδαμε ότι με τα χρόνια, όταν ήρθε εδώ ο Παύλος στην ομάδα, είδαμε ότι μπήκαμε τώρα πια σε κομμάτι τακτικής, σε συγκεκριμένα κομμάτια. Είχαμε να ασχοληθούμε με τον αντίπαλο. Τα βλέπαμε όλα πια διαφορετικά. Μπήκαμε σε μια άλλη διαδικασία. Το ίδιο και με τον Γιάννη μετά, όσο ερχόταν, αυτό προσπαθούσε να το αναπτύξει λίγο ακόμα περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε η πρώτη φάση το Δεκέμβρη, αρχές Δεκέμβρη αν θυμάμαι καλά. Την ολοκληρώσαμε προχθές. Εγώ πραγματικά στην τρίτη φάση έπαιζα μάτς την Κυριακή, ξεκινήσαμε το Σάββατο. Σίγουρα δύσκολο. Το γνωρίζαμε όμως από την αρχή ότι τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι δεν με επηρεάσε καθόλου αυτό. Προσαρμόζομαι εύκολα και νομίζω ότι μπήκαν όλα σε μια ροή, σε ένα ρυθμό και νομίζω ότι ανταπεξέλθα σε αυτό και εγώ και στη σχολή και στην ομάδα και τέλος καλό όλα καλά και στα δύο. Νομίζω το ΕΦΑΛΦΑ είναι ένα σχολείο που πρέπει να το βγάλουν όλοι, περισσότερο όσοι θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα. Παίρνεις πολλά πράγματα, παίρνεις τις βάσεις, σίγουρα με την προσωπικότητά σου και με τις δικές σου σκέψεις τα κάνεις ένα ρεζουμέ που λέμε και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να παρακολουθείς αυτή τη σχολή. Η σχολή σου δίνει μία βάση, σου δίνει ένα πλάνο για να μιλάμε όπως μας είπαν και οι δασκάλοι στην ίδια γλώσσα όλοι. Από εκεί και μετά βάζεις τη δική σου πινελιά και ολοκληρώνεις αυτό που θέλεις. Έτσι είναι, δεν νομίζω ότι διαφέρει κάπου. Είτε είσαι αλφα εθνική, είτε είσαι γάμα τοπικό, περνάς μια φιλοσοφία, το δικό σου σκεπτικό, δίνεις τις βάσεις, όπως είπα και πριν, από τη σχολή και νομίζω και προχωράς πάνω σε αυτό. Το να μπαίνεις σε μια διαδικασία να εκπαιδεύεσαι δεν σταματάει ποτέ και ειδικά στο ποδόσφαιρο είναι μια δυναμική διαδικασία, οπότε πρέπει συνέχεια να ανανεώνεις τις γνώσεις σου. Ακόμα και πράγματα που ενδεχομένως ήξερες πριν μπορεί με κάποια έρευνα να έχουν ανατραπεί, οπότε πρέπει να είσαι συνέχεια σε μια διαδικασία να μαθαίνεις πράγματα. Οπότε αυτό για έναν προπονητή δεν σταματάει ποτέ. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτές τις τρεις περιόδους ήμασταν το πρόγραμμα καταρχήν είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Με μαθήματα πρωί-βράδυ, κάποια πρακτική, θεωρία στο ξενοδοχείο. Κάποιες μέρες είχε μόνο πρακτική, διότι ήμασταν στη διαδικασία εξέτασης, αξιολόγησης δικής μας και είχαμε πρωί-βράδυ πρακτικά μαθήματα. Ήμασταν σε μια διαδικασία που κάναμε, πέραν πάρα πολλές εργασίες, με αναλύσεις ή οτιδήποτε μέσα στο θεωρητικό μάθημα.
Οπότε σαν διαδικασία ήταν απαιτητική αυτές οι τρεις περιόδοι. Στα πάρα πολύ θετικά είναι ότι μέσα από τη συναστροφή με συναδέλφους, προπονητές, ανταλλάζοντας απόψεις, ανταλλάζοντας ιδέες, βοηθάει στην όλη διαδικασία της εξέλιξης και της βελτίωσης. Γιατί ακούς πράγματα, κάποιος το σκέφτεται έτσι, κάποιος άλλος το σκέφτεται κάπως αλλιώς. Και γι' αυτό είναι και τόσο ωραίο το ποδόσφαιρο, γιατί δεν υπάρχει ένας τρόπος. Οπότε από όλους μπορείς να πάρεις πράγματα, αρκεί να είσαι σε θέση και να είσαι ανοιχτός να ακούς πράγματα για να μπορείς να βελτιώνεσαι, γιατί από όλους μπορείς να παίρνεις πράγματα. Για μας είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ήταν τρεις περιόδοι από 8 μέρες. Τελείωσε όλο αυτό με την τελευταία γραπτή εξέταση. Γιατί είχαμε γραπτές εξετάσεις και στη δεύτερη και στην τρίτη φάση. Είχαμε γραπτές εξετάσεις στη διαιτησία στη δεύτερη φάση. Και από 2 πρακτικά με βαθμολόγηση και άλλα αρκετά πρακτικά, τα οποία δεν ήταν βαθμολογήσιμα, αλλά ήταν σε μια διαδικασία να αξιολογηθούμε για να μπορούμε να βελτιώνουμε πράγματα. Νομίζω το πρώτο κομμάτι που κοιτάνε και οι εκπαιδευτές των σχολών είναι να μας μάθουν τη μεθοδολογία που πρέπει να δουλεύουμε, που έχουν δει και εκείνοι ότι είναι η πιο αποτελεσματική για την εκπαίδευση των μικρών παιδιών αρχικά και μετέπειτα στις ομάδες που θα δουλέψουμε. Γιατί τα διπλώματα ξεκινάνε από το FSE που απευθύνονται σε προπονητές ακαδημιών, που προφανώς η μεθοδολογία είναι διαφορετική από ό,τι δουλέψει σε μια ομάδα τοπικού, γαμοεθνικής ή παραπάνω κατηγορίας. Και σταδιακά στα διπλώματα, που κάθε δίπλωμα ανταποκρίνεται σε κάποιες κατηγορίες, η μεθοδολογία είναι διαφορετική, οπότε μέσα από τις σχολές, οι εκπαιδευτές μέρα με τη μέρα και την τριβή που υπάρχει, προσπαθούν να μας εκπαιδεύσουν και εμάς σε αυτό το κομμάτι. Κάθε μέρα υπάρχουν θέματα που παρουσιάζουμε, εργασίες που κάνουμε. Σκέψω ότι τη μέρα περίπου 7-8 εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν το θέμα τους. Οπότε με το να συμμετέχουμε εμείς στο θέμα είτε σαν ποδοσφαιριστές είτε να το παρακολουθούμε είναι μια έξτρα εκπαίδευση. Οπότε κάθε μέρα υπάρχει τριβή πάνω σε αυτό και μας μένει και εμάς. Μετά είναι θέμα του καθενός από εμάς πόσο θα το χρησιμοποιήσει έξω και πώς θα το χρησιμοποιήσει. Στο μυαλό μου ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό σε πολύ μεγάλο επίπεδο αν γίνεται, αλλά κατά κύριο λόγο με αυτό. Και το καλοκαίρι που πήγα στην ΚΑΠΑ 17 του ΟΦΗ είχα βάλει σαν προσωπικό στόχο αν μπορέσω σε 2-3 χρόνια να αναλάβω κι εγώ ένα τμήμα σαν πρώτος προπονητής, αφού έχω αποκτήσει την εμπειρία που χρειάζεται και έχω μάθει από τους ανθρώπους που ήταν στην Ακαδημία. Προέκυψε τώρα αυτό το μεγάλο βήμα με την πρώτη ομάδα και το κομμάτι της ανάλυσης, που είναι τεράστια εμπειρία για μένα. Τα άτομα που γνωρίζω, τα πράγματα που μαθαίνω, οι εμπειρίες που ζω καθημερινά. Οπότε αυτό με έβαλε λίγο σε σκέψεις, με τι θα ήθελα πραγματικά να ασχοληθώ. Σίγουρα, όπως είπες και εσύ, προπονητής είμαι, με αυτό θα ήθελα να ασχοληθώ κατά κύριο λόγο. Παρ' όλα αυτά, αν μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορέσω να μείνω στον χώρο του ποδοσφαίρου, που όταν ξεκινούσα αυτό το κομμάτι, το όνειρό μου ήταν να είμαι σε επαγγελματική ομάδα. Οπότε, αν μπορώ να είμαι έστω από το κομμάτι της ανάλυσης ή από κάποιο άλλο κομμάτι και δεν είναι το προπονητικό, πάλι ευτυχισμένος θα είμαι, έτσι. Αλλά αν με ρωτούσες πριν 6 μήνες, πριν πάω στο δημά, θα σου έλεγα ότι θέλω να ασχοληθώ σε πολύ καλό επίπεδο σαν προπονητής σε σαν ψυχικές ηλικίες ΚΑΠΑ 19, ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 15. Αυτό μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι μέσα από τη σχολή δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία και οι εκπαιδευτές να σου, μέσα σε αγωγικά, να σου επιβάλλουν ένα τρόπο παιχνιδιού. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο κάθε προπονητής έχει το δικό του τρόπο, οπότε πιο πολύ δίνουν έμφαση στη διαδικασία, δηλαδή στη μεθοδολογία, πώς θα μεταδώσεις, πώς θα μεταφέρεις
αυτό που θέλεις να κάνεις, τυχόν πράγματα που θα θέλουν βελτίωση, με ποιο τρόπο θα τα προπονήσεις. Απάνω στη δική σου φιλοσοφία όμως, χωρίς να έχει σημασία πώς επιλέγεις να παίξεις. Και ο αντίπαλος παίζει 4-4-2 σε μια φάση του παιχνιδιού που ο αντίπαλος έχει κατοχή της μπάλας και εμείς περιμένουμε στο μισό γήπεδο, το δικό μας, εντάξει. Ο αντίπαλος, κάνοντας μια πάσα, τι θέλει να εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος? Θέλει να φέρει την μπάλα στους χώρους που έχουμε εδώ μειονέκτημα, στους άδειους χώρους, και να φέρει παίκτη εδώ με μπάλα και να μας δημιουργήσει επίθεση. Εμάς στόχος είναι να αποτρέψουμε τη δημιουργία της επίθεσης αυτής από εδώ, από τα άκρα αρχικά, και επίσης μπορεί να φέρει ένα παίκτη εδώ μέσα να κάνει μια υπεραριθμία και να κάνει επίθεση από τον άξονα. Όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και όταν είναι η δουλειά σου, γιατί για τον καθένα από εμάς είναι διαφορετικό, για κάποιους είναι δουλειά, για κάποιους δεν είναι δεύτερη δουλειά. Ο καθένας έχει διαφορετικές φιλοδοξίες, διαφορετικούς στόχους. Οπότε όλο αυτό διαφοροποιεί λίγο το τι θέλει να κάνει ο καθένας. Από εκεί και πέρα, σίγουρα όμως, σε ό,τι και να θέλει να κάνει ο καθένας, μπορώ να σας πω ότι τουλάχιστον από τα παιδιά που είμαστε στη σχολή ή που έχω εγώ επαφή, κανένας δεν είναι ότι θέλει να πάρει το δίπλωμα και μέχρι εκεί, και, δηλαδή να βάλει ταβάνι, ας πούμε, πήρα το UEFA-Α, και όλοι έχουν τη διάθεση να βελτιώνονται, να εξελίσσονται, να πηγαίνουν παρακάτω. Έτσι κι αλλιώς και η διαδικασία της σχολής, φανταστείτε ότι είτε πάρουν, είτε δεν πάρουν, ας πούμε ότι όποιος πάρει το δίπλωμα, μετά από 3 χρόνια θέλει 2, δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι ακριβώς, θέλει ανανέωση. Πρέπει να παρακολουθήσεις μια αναλυτική σχολή, οπότε κάνεις κάποιες ώρες μαθήματα για να μπορείς μετά να εκδώσεις εκ νέου ταυτότητα τριετίας της ΕΠΟ. Οπότε είναι μια διαδικασία που έτσι κι αλλιώς από την UEFA, μέσω των σχολών και η ΕΠΟ, πρέπει να κάνεις πράγματα. Αλλά σίγουρα αυτό δεν φτάνει, ειδικά όταν είναι η δουλειά σου και θέλεις να προχωράς και να εξελίσσεις. Θα σου πω 2 προπονητές, εντάξει, εξωτερικό νομίζω ότι νούμερο ένα για όλους μας νομίζω είναι Γκουαρδιόλα. Νομίζω νούμερο ένα, και δεν πιστεύω και αν το φτάσει ποτέ και κανένας σε όλο αυτό, γιατί έχει περάσει τη δική του φιλοσοφία, όπου έχει και να πάει, βλέπεις έναν τρόπο παιχνιδιού, δεν τον αλλάζει, είτε είναι Αγγλία, είτε είναι Γερμανία, είτε είναι Ισπανία, οπουδήποτε έχει πάει. Εγώ θα μιλήσω για 2 προπονητές που έχουν δουλέψει στην Ελλάδα. Ο ένας είναι ο Γιοβάνοβιτς, ο οποίος νομίζω τρόπος, το προφίλ του, όλα αυτά με γεμίζανε πάρα πολύ. Ήταν ίσως ο μόνος προπονητής που καθόμουν μετά από παιχνίδι να κάτσω να δω και συνέντευξη τύπου. Δεν έχανα δηλώσεις του. Μπράβο. Και ο Αλμέιδα, ο τρόπος παιχνιδιού του, αυτό το πρες που βγάζει, η ταχύτητα που βγάζει η ομάδα του. Αυτοί οι 2 νομίζω είναι ένα κράμα προπονητών που, αν μπορούσα να το συνδέσω αυτό το 2, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Σαν φιλοσοφία, και αυτή που με ενδιαφέρει και διαβάζω λίγο περισσότερο, είναι του Γιόχαν Κρόιφ. Είναι ότι έβαζε τις βάσεις από τα μικρά παιδιά να παίζουν για το άθλημα, ότι είναι το πρώτο, είναι διασκέδαση, να το ευχαριστιέσαι, ότι αυτοί που είμαστε γύρω από τα παιδιά πρέπει πρώτα απ' όλα να δείχνουμε αγάπη στα παιδιά. Και το κομμάτι αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ εμένα, το κομμάτι της τεχνικής, είναι ότι ήταν μάστερ σε αυτό το κομμάτι, οπότε αυτό θα πω. Η τεχνική θα πω σαν βάση, και μετά πάνω εκεί χτιζόταν τα υπόλοιπα. Που ακόμα και τώρα λέμε ότι να τα χωρίσουμε σε δεκαετίες, βλέπουμε ότι η τεχνική δεν λείπει ποτέ. Οπότε, αν πούμε το σημαντικότερο συστατικό σε αυτή τη συνεπιτυχία για μια ομάδα είναι η τεχνική. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Δεν μπορεί να μιλάς ούτε για τακτική, ούτε για φυσική κατάσταση, τίποτα, αν ο παίκτης δεν έχει τεχνική. Τώρα, αν μου πεις να πω 2 ονόματα από εδώ, από την Ελλάδα προπονητές, θα πω για τον Δερμιτζάκη και τον Νταουσιάνη. Αν πούμε για τον τελικό, γιατί είναι 2 προπονητές που έχουν ξεκινήσει από εδώ, τα πρώτα τους βήματα, έχουν παρουσιάσει έργο, οπότε γιατί όχι να μην ακούγονται τα ονόματα αυτά.
Θεωρώ και πιστεύω ότι το γκολ είναι ένστικτο. Όμως, ένας προπονητής κατά τη διάρκεια της προπόνησης εκπαιδεύει με ποια διαδικασία θα βγεις πιο εύκολα στον γκολ. Γιατί με αυτά τα σεμινάρια που κάνουμε και την εκπαίδευση που δίνουμε όσον αφορά τη θεωρία, και όταν πρέπει ένας ποδοσφαιριστής, γκολτζής, όπως είπατε πολύ ωραία, πρέπει να προβλέψει, πρέπει να αποφασίσει και πρέπει να εκτελέσει, και εμείς βλέπουμε μόνο την εκτέλεση, η οποία παραδείγματος χάρη θα πάει out, μην ξεχνάτε ότι ο ποδοσφαιριστής έχει κάνει κάποιες άλλες ενέργειες νοητικές για να βάλει τον γκολ. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι και το είχα το ένστικτο του γκολ, αλλά στη διάρκεια, γιατί 20 χρόνια μπάλα που έπαιξα επαγγελματικό ποδόσφαιρο, σε όλα αυτά τα χρόνια έπαιξα μόνο μία θέση, τη θέση του center forward. Έβαλα 124 γκολ, χώρια το κύπελο, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την ποδοσφαιρική μου καριέρα, ασχέτως αν δεν μπόρεσα να παίξω στον ΠΑΟΚ τα παιχνίδια που ήθελα να παίξω ή ασχέτως αν δεν μπόρεσα να παίξω μια μεγαλύτερη ομάδα. Όμως παίζοντας σε μικρές επαρχιακές ομάδες, θεωρώ ότι έβαλα και εγώ το στίγμα μου. Άρα, σε αυτή την ερώτηση που μου κάνατε, θέλω να πιστεύω ότι και η εκπαίδευση και η καθοδήγηση ενός γκολτζή του δίνει το μέσον για να βάλει περισσότερα γκολ. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ένας επιθετικός, όταν θα πάει να βάλει τον γκολ, θα υπάρχουν άλλοι 3-4 αμυντικοί κοντά του, συν το τερματοφύλακα. Άρα, καλή και η εκπαίδευση του personal, αλλά καλό να τους εκπαιδεύουμε σε ρεαλιστικές καταστάσεις. Αυτή είναι η διαφορά με το personal. Πολύ ωραία να δουλεύουμε personal την τεχνική, πολύ ωραία να δουλεύουμε τα τελειώματα σε μια παθητική μορφή, σε μια μορφή όπου έχουμε μόνο τελειώματα, αλλά μην ξεχνάμε, ειδικά η επιθετική είναι μια δύσκολη επιθετική θέση, είναι μια δύσκολη θέση όπου πρέπει να βάλω τον γκολ για να διακριθώ. Πρέπει να παίξω συνδυαστικό ποδόσφαιρο για να διακριθώ. Άρα εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε στο ρεαλιστικό ποδόσφαιρο.